Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον νοσηλευτή, πρώην εργαζόμενο στον Νίκο Ευγυρία στα Χανιά, τον κύριο Δημήτρη Μαυρικάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυρικάκη, από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Θα ήθελα καταρχήν να μας πείτε εσείς ποιο χρονικό διάστημα εργαζόσασταν στον Νίκο Ευγυρίας. Εργάστηκα τον Απρίλιο του 20 έως το Σεπτέμβριο του 20. Άρα πρακτικά ήσασταν μέσα στην περίοδο της καραντίνας, όλο αυτό το διάστημα που απαγορευόταν οι επισκέψεις συγγενών για να δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, τι είναι αυτό που σας σώθησε σε μια περίοδο που η δουλειά για τον καθένα είναι πολύ σημαντική, να φύγετε από τον Νίκο Ευγυρίας και να προχωρήσετε και εσείς με τη σειρά σας σε καταγγελίες για όλα όσα συνέβαιναν εκεί. Κυρίως οι τύψεις, δεν είχα πόρους να κάνω εγώ καταγγελία. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία και με το να νιώθω τύψεις αποφάσισα να μιλήσω. Γιατί νιώθατε τύψεις, κύριε Μαυρικάκη? Μαυρακάκη, συγγνώμη. Ένιωθα τύψεις διότι δεν μπορούσα να μιλήσω νωρίτερα. Δεν είχα αυτούς τους σπόρους, δεν μπορούσα να τα βάλω με τους συγκεκριμένους ανθρώπους και δεν μπορούσα να μιλήσω. Χρειαζόμουν και τη δουλειά. Τι βλέπατε δηλαδή μέσα στον Νίκο Ευγυρίας που σας έκανε να φύγετε? Ποιες είναι οι συνθήκες που επικρατούσαν μέσα στον Νίκο Ευγυρίας? Καταρχήν δεν έφυγα από μόνος μου. Με διώξανε διότι αντιδρούσα στην κακομεταχείριση των γερόντων. Όταν εννοείται κακομεταχείριση... Κακομεταχείριση εννοώ που τους δένανε, που τους χτυπούσαν, που τους βάζανε στο τσάι, στο γάλα, τους ρίχνανε σταγόνες για να τους κοιμίζουν ή για να είναι φυτά και αυτά. Να είναι down, να το πω έτσι. Mm-hmm. Άρα εσείς βλέποντας όλες αυτές τις συνθήκες, προφανώς αρνηθήκατε στο να συμμετάσχετε και εσείς σε αυτήν τη διαδικασία καταστολής των ηλικιωμένων ανθρώπων τις ημέρες που ήταν ανήσυχοι, σωστά? Μάλιστα. Αντιδρούσα διότι δεν μ' άρεσε αυτό που έβλεπα. Δεν ήταν ωραίο να φέρεσαι έτσι σε άνθρωπο τρίτης ηλικίας. Ανθρώποι που μεγαλώσανε σε άλλες εποχές κατοχής, εποχές οι οποίες ήταν τελείως διαφορετικές με τις σημερινές. Και όχι μόνο, επειδή είναι μεγάλοι ανθρώποι, πρέπει να τους σεβόμαστε, έτσι. Κύριε Μαυρακάκη, κάποιοι από τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνταν το διάστημα που ήσασταν εσείς στον Νίκο Ευγυρίας, πέρα από αυτά που είχατε δει εσείς, από αυτά που μας περιγράφετε τώρα, σας είχαν εκμυστηρευτεί μια ανησυχία, ένα φόβο για όλα αυτά τα οποία βίωναν εκεί, τουλάχιστον οι άνθρωποι που είχαν τη συνείδηση να το κάνουν? Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις οι οποίοι απλά θέλανε να πεθάνουν, ζητούσαν να πεθάνουν και όντως μετά από λίγο καιρό τους ανάπαυε ο Κύριος και φεύγαν από τη ζωή. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε, κύριε Μαυρακάκη. Σας έλεγαν ηλικιωμένοι ότι ήθελαν να πεθάνουν για να μην βιώνουν αυτές τις συνθήκες μέσα στον Νίκο Ευγυρίας. Μάλιστα. Εσείς μπήκατε στη διαδικασία να ενημερώσετε συγγενικά πρόσωπα αυτών των ανθρώπων για όλη αυτή την κατάσταση που βίωναν μέσα στον Νίκο Ευγυρίας? Εγώ είχα πει σε κάποιους συγγενείς, απλά το μόνο που είχα πει έτυχε να είναι μην φέρετε εδώ τον άνθρωπό σας. Δεν είχα πει σε περαιτέρω, δηλαδή ήταν κάποιοι που ερχόντουσαν για να βάλουν τον άνθρωπό τους εκεί μέσα και τους έλεγα μην φέρετε τον άνθρωπό σας εδώ πέρα, αυτό, τίποτα άλλο, δεν τους έδινα παραπάνω πληροφορίες.
Μας περιγράψατε πραγματικά τραγικές στιγμές από τη δική σας εμπειρία εκεί μέσα όσον αφορά αυτά που βίωναν οι ηλικιωμένοι. Πέρα από αυτά τα περιστατικά, είδατε κάτι που είπατε ο κόμπος έφτασε στο χτένι, δεν αντέχω άλλο εδώ? Πολλές φορές ήταν που δεν άντεχα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτό, γιατί τώρα στις μέρες μου δεν υπάρχουν δουλειές. Μένω μόνος μου, δεν έχω να ζήσω δηλαδή από κάπου αλλού, δεν έχω πόρους, οπότε χρειαζόμουν τη δουλειά. Η κακομεταχείριση ή η κακοποίηση των ηλικιωμένων ανθρώπων γινόταν μόνο από τους εργαζόμενους εκεί ή γινόταν και από τους ιδιοκτήτες του οίκου Ευγυρίας? Από τη δική σας εμπειρία ρωτάω. Εννοείται για χτυπήματα και αυτά? Ναι. Όχι, ήτανε από τους, αυτά ήταν από τους νοσηλευτές ή βοηθοί νοσηλευτοί κάποιοι. Απλά ήταν πιο παλιοί. Οι νοσηλευτές τι σας έλεγαν, φαντάζομαι, θα τους είχατε πει ότι αυτό που κάνετε είναι τραγικό? Κοιτάξτε να δείτε, και εκείνοι δεν είχαν κάποιο πτυχίο. Δηλαδή ήταν σαν και εμένα, ήταν ανειδίκευτοι. Τι σημασία έχει απλά το ήτανε... ένα πτυχίο είναι αυτό που μπορεί να μειώσει την επιθετικότητα απέναντι σε έναν άνθρωπο? Εδώ μας περιγράφεται στιγμές τραγικές που βίωναν ηλικιωμένοι άνθρωποι. Είναι το πτυχίο που κάνει τη διαφορά? Όχι, όχι. Τη διαφορά θα την έκανε η διοίκηση άμα έκανε καλύτερη μεταχείριση. Διότι αυτή είναι ο εγκέφαλος, από εκεί ξεκινάνε όλα. Και εσείς λοιπόν απολυθήκατε. Απολυθήκατε για ποιο λόγο? Τι σας είπαν από την επιχείρηση, από τον οίκο Ευγυρίας? Επειδή τάχτα να δείτε, εμένα μου βάλανε και υπέγραψα ένα χαρτί το οποίο ήταν αντί για απόλυση παρέτηση. Απλά εγώ δεν το είχα κοιτάξει, το πήρα μετά χαμπάρι. Ο λόγος ήταν επειδή αντιδρούσα στην κακομεταχείριση των γερόντων. Επειδή έβλεπα αυτά και αντιδρούσα και τους έλεγα δεν είναι σωστό και ήξερα πάρα πολλά. Και τι σας απαντούσαν αυτοί? Τι απάντηση σας έδωσαν όταν είπατε ότι εγώ δεν μπορώ να συμμετάσχω σε αυτήν την τραγική διαδικασία κακοποίησης ανθρώπων? Μου λέγανε να κοιτάω τη δουλειά μου και άμα δεν μ' αρέσει μπορώ να φύγω. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω αν το χρονικό διάστημα το οποίο εργαζόσασταν στον οίκο Ευγυρίας έγινε επίσκεψη από ελεγκτικούς μηχανισμούς για να ελέγξουν τις συνθήκες διαβίωσης των γερόντων που φιλοξενούνταν και φιλοξενούνται εκεί. Όχι, όσο ήμουνα εγώ δεν είχε γίνει κάποιος έλεγχος. Τουλάχιστον δεν είχα δει κάποιον έλεγχο ή δεν είχα μάθει κάτι γι' αυτό. Όλο το προηγούμενο διάστημα, προτού πάτε στη δουλειά, είχατε ακούσει εσείς ως μέλος της κοινωνίας των Χανίων κάτι για τον συγκεκριμένο οίκο Ευγυρίας? Γιατί εντάξει, οι κοινωνίες της Κρήτης είναι μικρές. Αν συμβαίνει κάτι άσχημο, από στόμα σε στόμα μεταφέρεται. Όχι, δεν έψαξα να μάθω για το συγκεκριμένο ίδρυμα. Απλά είδα την αγγελία, είδα ότι δεν χρειάζεται να έχω χαρτί, νοσηλευτή, βοηθό, τέλος πάντων, και απλά πήγα. Δεν ούτε έψαξα να δω αν είναι καλό το γυροκομείο, τίποτα. Μας περιγράφετε πραγματικά εικόνες που νομίζω κόβουν την ανάσα των τηλεθεατών, αλλά και τη δική μας, γιατί μας μιλάτε για περιπτώσεις κακοποίησης. Μάλιστα το στοιχείο που μας είπατε νωρίτερα ότι υπήρξαν ηλικιωμένοι που σας έλεγαν ότι θα ήθελαν να πεθάνουν για να μην το βιώνουν αυτό. Θέλω να μου πείτε αν γρήγορα υπήρξαν και συγγενείς που αντιλήφθηκαν αυτή την κατάσταση, γιατί φαντάζομαι, μιλάμε για 73 ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή με την ίδια αιτία το τελευταίο 1,5 χρόνο. Ακούστε κύριε Δασκαλάκη, τους συγγενείς δεν τους αφήνανε να μπαίνουν μέσα. Μόνο από το παράθυρο. Υπήρχαν μόνο κάποια περιστατικά τα οποία τα βάζανε από το υπόγειο,
και τους επιτρέπανε ακόμα και σε περίοδο COVID να μπαίνουν μέσα. Δεν είχαν αντιληφθεί κάτι οι συγγενείς, διότι μας βάζανε και τους... επειδή είχαν τα σημάδια σε διάφορα σημεία, από χτυπήματα, από δεσίματα, μας βάζανε και τους βάζαμε μακριά ρούχα, έτσι ώστε να μην φαίνονται οι μελανιές και όλα αυτά. Πραγματικά, νομίζω ότι και για μας είναι δύσκολο να ακούμε αυτές τις περιγραφές. Μας είπατε στην αρχή της συζήτησης ότι οι τύψεις σας οδήγησαν στην απόφαση να φύγετε και βεβαίως να βιώσετε αυτήν την εμπειρία. Θέλω να σας ρωτήσω πολύ ανθρώπινα, γιατί περιμένατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να μιλήσετε? Διότι, όπως σας είπα, εγώ δεν είχα πόρους για να τα βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούσα εγώ, σαν Δημήτρης Μαυρακάκης. Με 590 ευρώ δεν μπορούσα να βάλω δικηγόρους, να βγω μόνος μου ένα άτομο, χωρίς να έχω κανέναν να πω αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν φοβάμαι, κύριε Δασκαλάκη, δεν φοβάμαι ούτε και τώρα, ούτε και πριν. Υπάρχει ένας αγώνας εδώ πέρα, ο οποίος όλα αυτά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη. Όχι, εγώ δεν είμαι κριτής, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι ιατροδικαστής, δεν είμαι δικηγόρος, δεν είμαι τίποτα από αυτά. Εγώ είμαι ένας απλός πολίτης. Το είπαμε και νωρίτερα, αλλά θα επιμείνω. 73 άνθρωποι που φεύγουν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για 73 θανάτους. Εσείς, οι εργαζόμενοι, μέσα υπήρχαν εργαζόμενοι νοσηλευτές. Δεν το συζητούσατε μεταξύ σας? Πώς γίνεται 73 άνθρωποι να φεύγουν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα ο ένας μετά τον άλλο από την ίδια αιτία θανάτου? Ως νοσηλευτές, αυτό δεν σας προβλημάτισε? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είχα τόσο σχέση με τους νοσηλευτές. Δηλαδή, διότι εγώ δεν ήμουν πιόνι της διοίκησης. Ήξερα ότι στην αρχή, όταν είχα πάει, ήταν 3-4 άτομα που είχαν πεθάνει, μου φάνηκαν normal. Μετά, μέσα σε μία εβδομάδα, φύγανε 14 ανθρώποι. Εκεί καταλαβαίνεις τώρα ότι κάτι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά, διότι εδώ πιστεύω ότι μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, διότι ένας γιατρός ο οποίος γράφει 68 χαρτιά καρδιακή ανακοπή χωρίς να τα έχει δει καν, ένα γραφείο τελετών το οποίο παρέλαμβε τον νεκρό χωρίς καν να έχει ενημερωθεί ο συγγενής, και συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν μελανιές έτσι ώστε να τα καλύψει, καταλαβαίνετε. Αυτή τη στιγμή μας λέτε για έναν γιατρό που υπέγραφε όλες τις αιτίες θανάτου, όλα τα χαρτιά, μας λέτε για ένα γραφείο τελετών, για ένα γραφείο τελετών που παραλάμβανε τους νεκρούς, και βεβαίως ότι η ενημέρωση ήταν πάντοτε η ίδια προς τους συγγενείς ότι οι δικοί τους άνθρωποι έφευγαν με ανακοπή. Και θα επιμείνω, κύριε Μαυρακάκη, 73 άνθρωποι που φεύγουν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ο ένας μετά τον άλλον, με την ίδια αιτία θανάτου, περιγράφοντας αυτές τις τραγικές συνθήκες που βιώσατε και εσείς βλέποντάς τις, δεν ήταν ένας λόγος να σκεφτείτε όλοι οι εργαζόμενοι εκεί, τουλάχιστον αυτοί όπως εσείς που αποφασίσατε να μιλήσετε και μπράβο σας, να πείτε ότι φτάνει μέχρι εδώ, εδώ κάτι συμβαίνει? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ σας είπα, δεν ήμουν ποτέ πιόνι της διοίκησης, και επίσης αυτοί οι νοσηλευτές και οι βοηθοί ήταν πιο παλιοί, ξέρανε τι γινόταν σαν εκεί μέσα, οπότε δεν τους φάνηκε κάτι περίεργο. Είχατε ακούσει εσείς για θανάτους και πριν το χρονικό διάστημα τον τελευταίο 1,5 χρόνο?
Ναι, είχα ακούσει ότι μου λέγανε ότι υπάρχουν και χαρτιά, δηλαδή, ότι πεθαίνανε, ξέρω εγώ, πάρα πολλά άτομα. Είναι πραγματικά τραγικά όλα αυτά. Θέλω να επιμείνω, μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, κύριε Μαυρακάκη, μέσα στον οίκο ευγυρίας να μην γίνονται συζητήσεις μεταξύ σας. Δηλαδή, πραγματικά, σε οποιοδήποτε χώρο, όταν συμβαίνουν τόσοι πολλοί θάνατοι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε οι συνάδελφοι μεταξύ μας. Τι απάντηση σας έδωσαν? Μας είπατε νωρίτερα ότι σας έλεγαν ότι αυτά συμβαίνουν. Ναι, αλλά μιλάμε για 73 ανθρώπινες ψυχές. Ναι, φανταστείτε ότι τους 5-6 μήνες που ήμουν εκεί πέρα, φύγανε γύρω στα 35, νομίζω, άτομα, 40, κάπου εκεί. Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς τον αριθμό. Και οι συνάδελφοί σας λέγανε ότι αυτό συμβαίνει εδώ. Ναι. Τους φαίνονταν normal. Ναι, αλλά όλα αυτά τα στοιχεία δεν δείχνουν ότι κάτι δεν συμβαίνει, κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι δεν γίνεται σωστά μέσα σε αυτόν τον οίκο ευγυρίας? Φυσικά. Υπάρχουν φυσικά κι άλλοι οίκοι ευγυρίας σαν την Ελλάδα. Αλλά 73 θάνατοι σε 1,5 χρόνο. Ναι, ναι, είναι πανελλαδικό ρεκόρ. 73 θάνατοι είναι όντως πάρα πολύ, αλλά δεν τους φαινόντουσαν κάτι εκεί πέρα. Τους φαινόντουσαν normal, επειδή αυτοί ξέρανε, εγώ δεν ήξερα. Γι' αυτό μου κίνησε τις υποψίες όταν πεθάνανε σε 7 μέρες 14 άτομα. Τους φαινόταν normal που μέσα σε 7 μέρες έφυγαν 14 άνθρωποι? Συγγνώμη που ρωτά, ναι, συγγνώμη που επιμένω, συγγνώμη που επιμένω, αλλά όχι, πραγματικά αυτά που μας λέτε είναι κάτι παραπάνω από συγκλονιστικά. Δηλαδή ξεπερνούν την ανθρώπινη φαντασία, κύριε Μαυρακάκη. Ναι, μιλάμε για ανθρώπους τώρα που, τα οποία ήταν με τη διοίκηση μαζί, οπότε καταλαβαίνετε. Ένα τελευταίο ερώτημα. Από εδώ και πέρα τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει? Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Ό,τι είναι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Κύριε Μαυρακάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κι εγώ. Καλό βράδυ.